Χάρη, ένα σχόλιο καταρχήν για το βραβείο αυτό. Όταν παίζεις, δίνεις πολύ καλά σημάδια. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Δεν ξέρω αν σου δημιουργεί αυτό μια αίσθηση έτσι ότι κάτι λείπει ακόμα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Οι τραυματισμοί μου με βοηθάνε να επιστρέψω δυνατότερος και να σκεφτώ κάποια λάθη που έχω κάνει. Όσο για το βραβείο, είναι μεγάλη μου τιμή όταν οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ πιστεύουν σε μένα ότι αυτό το μήνα ήμουν ο πιο πολύτιμος παίχτης και θέλω να συνεχίσω έτσι για να τους δικαιώσω. Αυτό το βραβείο έρχεται πριν από ένα μεγάλο τέρμι με τον Παναθηναϊκό και ξέροντας και μια κλήρωση που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, οι προσδοκίες και από τον κόσμο για έναν παίκτη όπως εσύ που παίρνεις και βραβείο είναι μεγάλες. Πιστεύεις ότι μπορείς αυτά τα μάτσα να δείξεις κάτι παραπάνω? Πιστεύω ότι όλη η ομάδα μπορεί να δείξει αυτά τα μάτσα κάτι παραπάνω. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Και άμα παίξουμε όλοι μαζί σαν ομάδα, θα δείξουμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε. Χάρη, συζητάτε καθόλου τη βαθμολογική θέση του ΠΑΟΚ? Δηλαδή, κινδυνεύει η ομάδα σήμερα να μείνει και έκτη, αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης? Αυτό είναι σίγουρα κάτι που μας προβληματίζει. Το έχουμε συζητήσει και εμείς είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να βγάλουμε την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Έκανες μια δήλωση για το αυριανό ματς ότι όποιος βάλει πρώτος γκολ θα κερδίσει. Το σκεπτικό, αν θέλεις να το εξηγήσεις σε αυτή τη δήλωση. Πιστεύω ότι σε αυτά τα ντέρμπι παίζει ρόλο η κλειστή άμυνα και πιστεύω ότι και εμείς και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξουμε πρώτα να κρατήσουμε το 0 και γι' αυτό είπα ότι άμα όποια ομάδα σκοράρει θα κερδίσει.